Σήμερα θα σας δείξω δύο κολπάκια τα λεγόμενα life hacks με την ορολογία του YouTube με τα οποία προσπαθώ να κάνω τη ζωή μου πιο εύκολη όταν έχω τη φωτογραφική μηχανή σε εξωτερικούς χώρους. Και τα δύο έχουν να κάνουν με το λουρί της μηχανής το οποίο στις αρχές προσπαθούσα να μην το χρησιμοποιώ αλλά ορισμένες φορές μου χρειάζεται οπότε έψαχνα τρόπους να το κάνω πιο πρακτικό. Γενικά εμένα με βολεύει να έχω τη φωτογραφική μηχανή στο χέρι, αλλά ορισμένες φορές που περπατάω και δεν τη χρησιμοποιώ, Βολεύει να την έχω κρεμασμένη με το λουρί για να μην κουράζει τα άδικα το χέρι μου. Επειδή με τον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζεται το λουρί στη μηχανή δεν είναι εύκολο να μπαίνει και να βγαίνει κάθε τρει και λίγο, χρησιμοποίησα κάποια απλά υλικά για να το κάνω πιο εύκολο. Έβαλα στη μηχανή αυτού του κρίκους, οι οποίοι είναι κρίκοι για κλειδιά, και στο λουρί έβαλα στι δύο πλευρέ του αυτού του γάτζου που ανιγοκλίνουν πολύ εύκολα. Οπότε τώρα μπορώ να βάζω και να βγάζω το λουρί όποτε θέλω χωρίς να χάνω χρόνο. Το δεύτερο πρόβλημα που ήθελα να λύσω ήταν ότι με εκνεύριζε το λουρί στο λαιμό μου, ένα πράγμα σαν να μου κάθουν στο σβέρκο που λέμε, και έτσι σκέφτηκα να περάσω το λουρί από το επάνω χερούλι της τσάντας που έχω στην πλάτη. Την τσάντα την έχω σχεδόν πάντα μαζί μου όταν είμαι έξω με τη φωτογραφική μηχανή, οπότε τώρα συγκρατεί το βάρος της μηχανής η τσάντα και όχι ο λαιμό μου. Βέβαια όταν το δοκίμασα στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο να βάζω και να βγάζω την τσάντα έχοντας αυτό το λουρί στο πάνω χερούλι. Γι' αυτό έβαλα άλλους δύο γάντζους στην τσάντα ώστε να μπορώ να στερεώνω εκεί τις άκρες από το λουρί πριν βάλω και πριν βγάλω την τσάντα. Έτσι έγινε αρκετά πιο εύκολη η διαδικασία. Αυτά είχα να σας δείξω για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.